Ραβί, που σημαίνει διδάσκαλος, τις ήμαρτε, ούτως οι γονείς αυτού είναι γεννηθεί τυφλός. Το ερώτημα αυτό το έκαναν οι μαθητές προς τον διδάσκαλο Χριστόν. Δια ποιο λόγο? Διότι είδαν άνθρωπον ο οποίος είχε μόνο βλέφαρα χωρίς βολβούς των οφθαλμών, και τόσον πολύ τους κατέλαβε λύπη, ούτως ώστε ρώτησαν τον Χριστό. «Κύριε», του λέγουν, «διδάσκαλε μας». Πολύ έλεγε και πολύ έσπραχνε. «Τι σήμαρτε, ούτως ή οι γονείς αυτού είναι γεννηθεί τυφλός?» Και ο Κύριος απήντησε, «Ούτε ούτως σήμαρτε, ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να φανερωθεί το θέλημα του Θεού». Αδερφοί μου, στην ζωή αυτήν όπου βρισκόμεθα υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν πειρασμοί, υπάρχουν αμαρτίες, και μέσα σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει η ανταπόδοση. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στην αμαρτία, ο Πανάγαθος Θεός επιτρέπει δοκιμασία. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται μακριά από τον Θεό, ο Θεός επιτρέπει σε αυτόν δοκιμασία. Θέλει ο Θεός δια της δοκιμασίας να έρθουμε κοντά Του. Κύριος παιδεύει, λέγει, το παιδί Του, παιδεύει Υιόν όν παραδέχεται, και μαστιγεί Αυτόν. Δηλαδή, έχει μαστίγιον ο Θεός και μαστιγώνει τον άνθρωπο για να τον φέρει κοντά Του. Στο σημείο τούτο όμως έχουμε το ερώτημα. Εφόσον ο Κύριος είπε ότι ούτως ήμαρτε, ούτε οι γονείς αυτού, πώς επέτρεψε αυτήν την δοκιμασία? Έχουμε δοκιμασίες οι οποίες έρχονται από τον Θεό, έχουμε δοκιμασίες οι οποίες έρχονται από τις αμαρτίες μας. Πλην όμως, όταν ρίξουμε ένα βλέμμα, θα δούμε ότι υπάρχουν και εκείνα τα οποία επιτρέπει ο Θεός. Όταν ο Απόστολος Παύλος έπασχε, υπέφερε, επονούσε, εμαστίζεται από το δαιμόνιο, τι έγινε το? Ρώτησαν τον Κύριον και του λέγει, «Κύριε μου, σήκουσε μου αυτό το βάσανο το οποίο έχω από τον διάβολο». Και του είπε ο Θεός, «Εγώ», του λέγει, «δεν θα το σηκώσω αυτό, διότι προσευχήθης τρεις φορές και σου απαντώ ότι η δύναμή μου εν ασθενεία τελειούται. Εσύ θα είσαι άρρωστος, θα είσαι πονεμένος και θα κηρύττεις το Ευαγγέλιο μου. Αυτό σε αρκεί ότι είμαι κοντά σου. Αυτό είναι αρκετό για σένα, διότι σε προφυλάττω, σε ευλογώ, σε ενισχύω εις το έργο σου». Και όταν ο Απόστολος Παύλος έλεγε με παράπονο, «Κύριε, εδώ κατώ όσους σκόπους, τόσα βάσανα, και ηρνίσαντο με πάντες η ενδιασία, όσα παιδιά τα έφερα κοντά σου, όλα με αρνήθησαν». Και είπε ο Κύριος μας, «Αυτό είναι το θέλημά μου».
Ο άνθρωπος είναι πάντοτε αχάριστος, είναι πάντοτε αγνώμων, είναι πάντοτε σκληρός απέναντι στον ευεργέτη του. Αυτό είναι εκείνο το σύνθημα το οποίο βγαίνει σήμερα από το Ιερό Ευαγγέλιο. Αλλά είναι και κάτι άλλο, ότι μέσα σε αυτήν την μεγάλη δοκιμασία του τυφλού υπήρχε και μία δοκιμασία φθόνου, διότι όταν εθεράπευσε ο Θεός τον τυφλό, δεν τον εθεράπευσε απλώς όπως άλλοτε που έλεγε «Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στον οίκο σου». Και όπως είπε στον άλλον παράλυτον, ο οποίος κατέβηκε από τη στέγη, «Σήκω, παιδί μου», του λέγει, «πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στον οίκο σου». Τώρα αυτήν τη στιγμή δεν λέγει λόγον ο Κύριος, αλλά θέλει να δείξει ότι Αυτός δημιούργησε τα πάντα, τα ορατά και τα όρατα. Και τι κάνει? Όταν είδε τον τυφλόν ο Χριστός μας, έπτυσε χαμέλι και έκανε πυλών από το χώμα. Παρουσιάζει δηλαδή την δημιουργία του ανθρώπου όπως στην πρώτη ημέρα της δημιουργίας του, τον Αδάμ. Τι έκανε τότε ο Θεός? Εκποίησε τον άνθρωπο από το χώμα. Και τώρα αυτή τη στιγμή ανοίγει τους οφθαλμούς του τυφλού με το χώμα. Τότε σε εκείνο το χώμα εφύσισε ο Κύριος μας. Έδωκε πνοή δια της ειδικής του πνοής και τον επίησε αθάνατον τον άνθρωπο. Και τώρα αυτή τη στιγμή κάνει πυλών και χρύει τους οφθαλμούς του τυφλού για να δείξει ότι και τότε και τώρα εγώ είμαι ο Δημιουργός, εγώ είμαι ο πλάστης και ο Θεός. Αδερφοί μου, δεν μένει ως εδώ. Την πρώτη φορά είδαμε ότι εθεράπευσε τον παράλυτο, ο οποίος ήταν στην Κολυμβήθρα, στην πέντε πύλας έχουσα, εκεί όπου επήγαιναν οι Ιουδαίοι και έπλαινον τα εντόστια των θυσιαζομένων ζώων. Και τώρα τον βλέπουμε να είναι πάλι σε νερό. Τον βλέπουμε να στέλνει τον τυφλόν στην Κολυμβήθρα του Σιλοάμ, η οποία βρίσκεται στα ανατολά των Ιεροσολύμων, και το νερό εκείνο το άφθονο έτρεχε μέσα σε μια μεγάλη δεξαμενή η οποία ονομάζεται Κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Βλέπουμε όμως ακόμη από το νερό να φέρει στην βασιλεία του των Ουράνιων τη Σαμαρίτιδα, και έχουμε τρία θαύματα από το νερό: την Σαμαρίτιδα, τον παράλυτο και τον τυφλό. Για να δώσει ο Κύριος μας να καταλάβουμε ότι εκείνη η Κολυμβήθρα συμβολίζει την βάπτιση, η οποία βάπτιση αφαιρεί από τον άνθρωπο πάσα αμαρτία. Και αν δεν βαπτιστείς, λέγει ο Θεός εξίδατος και πνεύματος, δεν εισέρχεσαι στη βασιλεία μου την επουράνιο. Ο Κύριος μας, αφού έχρισε τους οφθαλμούς του τυφλού με τον πυλόν που έκανε με το πτήσιμο του, τον έστειλε στην Κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Σιλοάμ σημαίνει απεσταλμένος. Απεσταλμένος είναι ο Κύριος μας, ο οποίος απεστάλει από τον Πατέρα του να έρθει στον κόσμο τούτον για να το σώσει. Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου ένεκε έχρισέ με. Ευαγγελίσαστε, πτωχείς απεσταλκέ με. Ιάσαστε τους συντετριμμένους στην καρδία, κηρύξε εχμαλώτης άφεση και τυφλής ανάβλεψη.
με έστειλε ο Θεός μου από ψηλά ο πατέρας μου, λέγει, για να θεραπεύσω τους συντετριμένους στην καρδία. Ο άνθρωπος, αδερφοί μου, η καρδία του ανθρώπου είναι η πηγή της χαράς, είναι η πηγή όμως και της λύπης. Είναι η καρδία η πηγή της αρετής, είναι η καρδία η πηγή της αμαρτίας. Και λέγει ότι ο άνθρωπος έχει δύο όψεις. Καρδία εφρενωμένη, λέγει, το πρόσωπο θάλλει. Είναι χαρούμενο το πρόσωπο όταν η καρδία είναι καθαρή. Όταν η καρδία όμως, λέγει, λυπείται, το πρόσωπο είναι σκυθροπό. Σκυθροπάζει το πρόσωπο του ανθρώπου, διότι η καρδία του είναι γεμάτη από αμαρτίες. Αδερφοί μου, εκείνον το οποίο έφτασαν στο τέλος ήταν ο φθόνος των Ιουδαίων, διότι ζητούσαν να αποθάνει εκείνος ο οποίος καταργούσε, λέγει, το Σάββατο. Όλα τα θαύματα του Κύριος μας τα επιούσαν Σάββατο. Και ο Ευαγγελιστής Μάρκος τονίζει και λέγει, ο άνθρωπος επλάστη δια το Σάββατο και όχι το Σάββατο δια τον άνθρωπο. Και είναι το σημείο τούτο, ένα σημείο μεγάλο, το οποίο ακριβώς οι Ιουδαίοι δεν το ενήχοντο, διότι ο Χριστός, έλεγα, είναι αμαρτωλός, διότι παραβαίνει το Σάββατο, την αργία του Σαββάτου. Και τούτο ο Κύριος μας, ότι θαύμα έκανε, το έκανε ημέρα Σάββατο, για να δείξει ότι αυτός είναι ο Κύριος του Σαββάτου. Αυτός είναι ο Δημιουργός που δημιούργησε το Σάββατο. Αδερφοί μου, μέσα στην πτωχία του ανθρώπου, όταν υπάρχει ο φθόνος, είναι αρκετός αυτός ο φθόνος να οδηγήσει μία ψυχή στην κόλαση. Ο φθόνος είναι αυτός ο οποίος ανάγκασε τους γραμματείς και τους φαρισαίους να κάνουν ανάκριση στον τυφλό. Είσαι εσύ που γεννήθηκε τυφλός? Και απαντούσαν, εγώ είμαι. Πώς άνοιξαν οι οφθαλμοί σου? Και απαντούσαν ο τυφλός, άνθρωπος λεγόμενος Χριστός, αυτός επίησε επιλών, μου έβαλε στους οφθαλμούς και με έστειλε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ για να ανοιχτώ και τώρα βλέπω. Και έλεγαν εκείνοι, μήπως δεν είναι αυτός, και κάλεσαν τους γονείς αυτού. Είναι ο γιος σας αυτός ο οποίος εγεννήθη τυφλός? Ναι, αυτός είναι. Πώς εγεννήθηκε τυφλός? Πώς σε θεραπεύθηκε? Και ο τυφλός απαντούσε, ο Κύριος μου, ο Χριστός μου, αυτός που εκποίησε τον πυλόν, αυτός με έστειλε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ για να ανοιχθώ. Ενύφθηκα και βλέπω. Και πάλι οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς και οι φθονερίες ζητούσαν και έλεγαν, μα είσαι εσύ ο τυφλός? Εγώ είμαι. Και κάλεσαν τους γονείς του για να πάρουν πληροφορίες. Και οι γονείς, λέγει, είπαν εκείνα τα λόγια, ξέβρωμε ότι αυτός είναι το παιδί μας, αυτός γεννήθη τυφλός και θεραπεύθη. Τα περισσότερα θα σας τα πει ο ίδιος. Ηλικία αν έχει, αυτόν ρωτήσατε, διότι περίμεναν οι φθονεροί άνθρωποι να έβρουν τρόπο να σταυρώσουν τον Χριστό μας, να τον αποθάνουν τον Κύριό μας για να μην υπάρχει. Αδερφοί μου, ο Κύριός μας έλεγε, εγώ είμαι το φως του κόσμου και ως που έχετε το φως, λέγε, να περιπατείτε, διότι έρθει το σκότος, δεν θα έχετε που να πατήσετε, που να περπατήσετε. Εννοούσαν ότι ο Κύριος μας, ως που ήταν στον κόσμο τούτον και έδιδε τον Λόγο Του και θεράπευε τα ψυχάς και θεράπευε τον κόσμο, ήταν ο καιρός της μετανοίας. Και τώρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον καιρό της απολογίας. Ο Κύριος μας, βλέποντας τον άνθρωπο ότι απεστράφει από τον ευεργέτη του και τον δημιουργό του Θεό, ο Θεός
λέγει ότι μετεμελήτην διότι έπλασα τον άνθρωπο. Διατί, δια το είναι αυτόν σάρκα. Βλέπει το σαρκείο του και δεν με βλέπει εμένα, λέει. Βλέπει αυτά τα πρόσκαιρα και δεν βλέπει τα αιώνια. Βλέπει αυτά τα παροδικά, τα ψεύτικα του κόσμου τούτου και δεν βλέπει τα αιώνια. Αδερφοί μου, ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας. Ας τον εγκαιτεύσουμε να μας δώσει την χάρη του, να ζήσουμε κοντά του εις τούτον τον κόσμο και στην επουράνιον του Βασιλεία να γίνουμε.